Κύριε Στεφανάκη, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι γνωστή. Απλώς αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσε η χώρα μας να διαχωρίσει τη θέση της από όλα αυτά και να κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα συνεννοούνται οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να πράξουν. Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ και δυστυχώς λέμε εμείς επιβεβαιώνεται κιόλα. Γιατί εμείς από την πρώτη στιγμή, από την απαράδεικτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που μάλιστα διαδηλώσαμε κιόλα η Ρώσικη πρεσβεία και μετά κατευθυνθήκαμε και στην Αμερικάνικη πρεσβεία, γιατί αυτά, αυτά τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα ανταγωνιστικά έχουν δημιουργήσει αυτή την έφλεκτη κατάσταση και όχι τώρα, mm -hmm. εδώ και χρόνια, από το 2014 τουλάχιστον και μετά, με την επέμβαση και των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων στο πραξικόπημα στην Ουκρανία. Επιβεβαιωνόμαστε στο εξή, ότι η Ελλάδα εμπλέκεται αυτή τη στιγμή σε μια γενίκευση μια σύγκρουση. Η οποία ε, είναι ξεκάθαρη ότι στόχο αντιπίνων. Όπω δήλωσε και ο ίδιος ο Πούτιν, ε, όσοι στηρίζουν, όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εμπλοκή, για αυτόν είναι στόχος. Έχουν ευθύνη η κυβέρνηση... Δικαιολογείται καταρχάς ευθύνη... τη θέση του Πούτιν να απειλεί με χρήση και αδιακρήτω πυρηνικών εμείς... όπλων με ασύμετρη απειλή. Εμείς όπως λέμε, ξανά... είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο διαδήλωσε στη Ρώσικη πρεσβεία. Mm -hmm. Όταν έγινε η απαράδεκτη αυτή η εισβολή, όλοι οι άλλοι ήταν αλλού. Και μάλιστα ήταν εκεί ε, και πιο πριν, στηρίζοντα την περικύκλωση τη Ρωσία με τι νατοϊκέ δυνάμει και την άταξη και, και χώρο, του μορφέ. Προφανώ τι καταδικάζουμε, αλλά όμω καταδικάζουμε και του υπόλοιπου, mm -hmm. οι οποίοι ε, προωθούν αυτή τη γενίκευση μια κατάσταση mm -hmm. που πού θα οδηγήσει, θα οδηγήσει εμεί οι εργαζόμενοι, ο λαό, οι φτωχοί δηλαδή πολίτε εδώ τη Ελλάδα να γίνουμε κρέα στα κανόνια του για να λύσουν τι διαφορέ των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, των ανταγωνισμό που έχουν ανάμεσα στα δύο κ. μεγάλα εμπεριαλιστικά κράτη. Και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει άμεσα να απεμπλακεί. Δεν έχει καμιά δουλειά ούτε η βάση τη Σούδα, ούτε Κύριε καμιά φίλη. ε, βάση. Αλλά συγγνώμη, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Υπάρχει μια υποκρισία εδώ. Να Δεν μπορούμε να, να ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα να λέει ότι ε, καλεί τον ΝΑΤΟ να κάνει τι δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είμουν εσεί σίγου... ότι δεν ήσασταν. Ήμουν σίγουρο ότι το κούκουε. Ε, να, να είστε σίγουροι, κύριε Βαραντούρη, γιατί εσεί κάνατε την αμυντική συμφωνία με του Αμερικάνου <laughs> και γεμίσατε την Ελλάδα με ενατοϊκέ βάσει και τώρα λέτε ότι. Ξέρω το ΝΑΤΟ... ότι ενοχλεί το κούκουε το ΣΥΡΙΖΑ λέτε... διαχρονικά. Τώρα λέτε ότι. Το... Με ενοχλεί υποκρισία. <laughs> τώρα <laughs> λέτε ότι το ΝΑΤΟ θα Μιλάει είναι το τι? κουκουέ για υποκρισία. Θα λογικευτεί, Άξι. είναι η ειρηνευτική δύναμη των Άντων, η ιερή αμυντική ναι. συμμαχία. Εντάξι. Ορίστε τα. Μιλάει το κουκουέ λοιπόν. για υποκρισία. Και γι' αυτό ο κόσμο πρέπει να ψηφίσει αντιπολιμικά και αντινατολικά, κατά πάσα Σα ευχαριστώ. Ε, θέλω να μπω στην διαμάχη την οποία βλέπουμε και απευθύνομαι στον υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα να ε, απονέμει. Θα πείτε, θα πείτε, πώ δεν θα πείτε, αλλά θα πείτε και γι' αυτό που θα σα ρωτήσω τώρα. Να απονέμε λοιπόν, είδαμε τον κύριο Κουτσούμπα χαρακτηρισμού έτσι σχεδόν αγορέους κατά του κυρίου Κασελάκη, ενοχλημένος για τα όσα είπε ο πρόεδρός σας κύριε Φαραντούρη, για τον Μπελογιάννη και εν πάση περιπτώσει ε, για τα αριστερά διαπιστευτήρια τα οποία προβάλλει. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα την προνομία της αποκλειστικότητας στο χώρο και σας ενοχλεί το ότι ο κύριος Κασελάκης διεκδικεί και αυτός ένα ε, χώρο ο οποίος ε, Προσδιορίζει τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώ, τη κεντροαριστερά, θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εμεί ε, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Ότι ο καθένα με τι πράξει του ναι. και την πολιτική θέση που παίρνει, γράφει την ιστορία που του αρμόζει με βάση τις ιδέες του. Όμω, η ιστορία του ΚΚΕ ούτε μπορεί να αλλάξει, ούτε μπορεί να παραχαράσετε, ούτε μπορεί να ακυρώνεται. Έτσι, για να ε, συνεννοηθούμε. Mm -hmm. Ο κύριος Κασελάκης πήγε με τις κάμερες στο μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη. Για να συμβολήσει τι. Αυτός που είναι με τους Αμερικάνους και τον Άτο, οι οποίοι ευθύνονται και για τη δολοφονία του Νίκου Μπελογιάννη, και για του Λαμπράκη και για χιλιάδων άλλων αγωνιστών. Αυτός. ποιο πήγε στο μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη. Αυτός που σήμερα ορκίζεται στον καπιταλισμό ορκίζεται στον ναι. καπιταλισμό. Και, και εχθρεύεται κάθε έννοια ε, αλλαγή και σοσιαλιστική ε, υποδομισης. Η αλήθεια είναι, κύριε Φαραντούρη, ότι ακούγεται όπως... λίγο ξύμερο. Ο Νίκος... το και, όπως... και τον ο Νίκος... να τελειώσω, και το Ιερή να Συμμαχία. Δεν έδωσουμε τον λόγο στον κύριο δηλαδή, Φαραντούρη. ξανίστε το κύριο Στεφανάκης ναι. που μου απευθύνεται. Ο, ο Νίκος ο Μπελογιάννης είναι γνωστός κομμουνιστής, ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και εκτελέστηκε για αυτές τις ιδέες του γιατί τις πάλεψε και τις πάλεψε χωρίς να έχει καμία προσδοκία να κάτσει σε καμιά κυβερνητική καρέκλα και στο σβέρκο του λαού. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς τον λέμε τυχοδιόκτητη τον κύριο Κασελάκη και απαταιώνα, να το πω έτσι <Καινθαια> πολιτικά. Αριστερό, κόμος, να το πω πολιτικό απαταιώνα, γιατί είναι, είναι Επει ο Επειδή ο κύριος ένας ένας, ένας, επειδή ορκισμένος ορκισμένος κύριο Στεφανάκης παραφέρεται. παραφέρεται επειδή ο Αμερικάνο είναι απάτη να πηγαίνει στο μουσείο του με τι κάμερε προεκλογικά. Θα έπρεπε να ανακληθεί στην τάξη από τον Δεν Δεν θα σταματήσετε να μιλήσω. Τι θα να μιλήσετε. Η ιστορία λοιπόν, του με βομολογίε και προσωπικού χαρακτηρισμού. Δεν παρακαλάσετε. Με βομολογίε και προσωπικού χαρακτηρισμού. Η ακρίβεια, εμεί λέμε ότι έχει δύο όψει. Ναι. Καταρχήν δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Έτσι. Εκφράζει την αντιλαϊκή στρατηγική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Τον λόμπι. Mm. Που μα λένε τώρα όλοι εδώ, όλοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τον λόμπι, των τον καρτέλ, θα βάλει φρένο στον εαυτό τη. Και θα βάλει εμπόδια στον εαυτό τη. Θα ελέγξει τον εαυτό τη για τα κέρδη. Μιλάμε για κοροϊδία. Οι εργαζόμενοι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα που τα μετέφερε το ΚΚΕ στη Βουλή και τα καταψήφισαν όλα τα κόμματα. Ποια ήταν αυτά, Άμεσα να επανέλθουν συμβάσεις εργασίας ως τους, οι συλλογικέ συμβάσει εργασία ω υπεχρεωτική εφαρμογή του, οι τριετίε μα, να αυξηθούν ουσιαστικά οι μισθοί μα, να, ακι... να καταργηθεί Μάλιστα. ο ΦΠΑ να καταρριχεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση καυσίμου και ενέργεια που τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ ευχαριστώ, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι Γιατί τα καταψήφισαν αυτά. Θα επανέλθετε. Είναι λοιπόν μέτρα ανακούφιση που τα διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι και είναι, και, και, είναι και, κριτήριο ψήφου προ Κύριο, τα κύριος... Κοιτάξτε, εμεί πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί αγρότε, οι μικροί επαγγελματίε που σήμερα προβληματίζονται ανησυχούν, αγανακτούν από τη ζωή που μας έχουν στρώσει όλοι όσοι κυβέρνησαν Γιατί μέχρι σήμερα. Γιατί εδώ βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι που έχουν κυβερνήσει όλοι και το κουκούε τους αντιπάλεψε. Έχουν μπροστά τους ένα δίλημα. Ή θα συμμετέχουν στις εκλογές εγκρίνοντας αυτή την πολιτική που τους έχει τσακίσει τη ζωή ή θα ψηφίσουν το ΚΚΕ Μάλιστα. ούτως ώστε να ενισχυθεί η πραγματική ατόφια εργατικοί, λαϊκή αντιπολίτες που εκφράστηκε με του πολύ σημαντικού αγώνε, τι απεργίε και τι κινητοποίησει που οργάνωσαν οι εργαζόμενοι. Γιατί ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με του αγώνε μα. Μια... Δεν μα το χάρισε καμιά κυβέρνηση. Μια κουβέντα με και με καμία από τον κύριο Φίλη, έρωση. μην ανοίγετε μια αντιπαράθεση. Τα καρτέλ, τα, καρτέλ, τα καρτέλ, οργ... ε, αντιπολεμούνται ευχαριστώ, μέσα κύριε στους κύριε χώρους δουλειάς με την οργάνωση των εργαζομένων στα συνδικάτα τους και το κουκουέ δίπλα τους.